Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 553. Είναι ο ψαλμός Πι Δέλτα. 74 ψαλμός από τη σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια της αυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια των Θεών το ζώντα. Ναι, το στουρθίον βρήκε κατοικία και η τριγών φωλεά σε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Στα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν την καρδία των οποίων είναι η οδή σου. Ήτινες διαβαίνοντες δια την σκυλάδος του κλαθμόνος, καθιστός είναι αυτήν πηγήν υδάτων και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνος είναι από δυνάμεως εις δύναμη. Έκαστος φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εισάκουσε της προσευχής μου, ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ, ιδέ Θεέ η ασπίσιμον και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα θέλει δώσει ο Κύριος, δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Αμήν. Ψαλμωδός δια Πνεύματος Αγίου εκχαίει την καρδιά του προς τον Κύριο, αναλογιζόμενος και τη ζωή του, που πολλές φορές είναι σαν σπουργίτη μοναχικό, μόνος του, εντελώς μόνος του, και άλλες φορές σε αδυναμία να μην μπορεί να διαφυλάξει, να προστατεύσει ακόμη και την οικογένειά του. Σκέφτεται όμως ακόμη και τα παιδιά του. Σκέφτεται όμως τις εμπειρίες που έχει και το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τις δικές του σκέψεις μας διδάσκει τα μυστήρια της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Καθώς εφόσον ο άνθρωπος αποφασίσει να εξητεί το όνομα του Κυρίου στη ζωή του, να υποτάσσεται εξητώντας το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, εφόσον λοιπόν αποφασίσει να πλησιάσει το Θεό, τότε η καρδιά του γεμίζει μόνο στον τόπο λατρείας του Θεού, στον τόπο παρουσίας του Θεού και κοντά του, καθώς μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, πλησιάσατε τον Θεό και τότε αυτός θα πλησιάσει εσάς. Έχει ζήσει την εμπειρία, την πνευματική αλλά και τη φυσική, τη ζωντανή εμπειρία, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία. Ο Χριστός δεν είναι ένα πρόσωπο εκεί πέρα μακριά, αλλά ο Χριστός είναι, όπως ο ίδιος θέλει να είναι, φίλος μας, καθώς λέγει, δεν σας λέγω πλέον δούλους, φίλους μου σας λέγω, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας φανέρωσα. Είναι φίλος μας και είναι πολύ σοβαρό στον άνθρωπο να γνωρίσει τον Ιησού Χριστόν προσωπικό του φίλο, αλλά ακόμη πιο σοβαρό ο άνθρωπος να γίνει ο ίδιος φίλος του Χριστού.
και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα μέσα στις σκηνές του Κυρίου των δυνάμεων, δηλαδή στον τόπο όπου λατρεύεται ο Κύριος των δυνάμεων, στις αυλές του Κυρίου, δηλαδή στους τόπους που παρουσιάζεται, αποκαλύπτεται ο Θεός, και στην παρουσία, στην προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Κύριο των δυνάμεων. Εκεί βρίσκει κατοικία τις ώρες της μοναξιάς του και πάβουν να υπάρχουν, γιατί βρίσκει οίκο κατοίκησης εν μέσω της παρουσίας του Θεού και εν μέσω πολλών αδελφών Αγίων ευλογημένων που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την εξουσία από το Θεό, γιατί δέχθηκαν τον Ιησούν Χριστόν, τον Ιησούν τον Ναζωραίο, ότι είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, την εξουσία λοιπόν από το Θεό να είναι τέκνα Θεού. Άρα εν μέσω πολλών αδελφών σε εκκλησία να δοξάζεται ο Θεός, να αποκαλύπτεται ο Θεός και να ενεργεί ο Θεός τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά ακόμη και στην εκκλησιαστική και εν γέννη ανθρώπινη ζωή μας. Δηλαδή ο Θεός δεν είναι ένας Θεός που από μακριά πότε-πότε στρέφει το βλέμμα του και μας παρακολουθεί, αλλά είναι εκείνος ο Θεός που δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μας συνετίζει πάντοτε για να γνωρίζουμε τι, πώς, πότε, πού πρέπει να ενεργήσουμε, να βρεθούμε. Δεύτερον, μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέγουμε, γιατί δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να εκλέγει από μόνος του, θα αποτύχει, θα οδηγείται σε αδιέξοδο, και αν μάλιστα ζητάει βοήθεια από άλλους ανθρώπους, τότε όλοι μαζί θα βρεθούν σε αδιέξοδο. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου μπορεί να διδάσκει τον άνθρωπο την οδόν την οποία πρέπει. Δηλαδή τι σημαίνει πρέπει? Παρακυρίου, είναι το θέλημα του Θεού, είναι η αγαθή οδός, πρέπει να περπατάει. Τρίτον, ο Θεός είναι αυτός που συμβουλεύει τον άνθρωπο στις ερωτήσεις του, στις απορίες του, στις αμηχανίες του, στις αδυναμίες του. Και τέλος, πιθανόν το σημαντικότερο, ο Θεός είναι αυτός που προστατεύει τον άνθρωπο, καθώς η οφθαλμή του Θεού είναι πάντοτε στραμμένη στα παιδιά του που επικαλούνται το όνομα του Χριστού και πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο ψαλμωτός χαίρεται, δοξάζει το Θεό, ευγνώμων είναι στο Θεό, λέγοντας πραγματικά το σπουργίτη βρήκε κατοικία, πραγματικά η τριγών η επουάζωσα και μη νεοσούσα, δηλαδή γεννάει παιδιά, τα εποάζει και φεύγουνε και χάνονται και δεν τα ξαναβλέπει. Βρήκε στον εαυτό της κατοικία και στους νεοσούς της. Και η οικογένεια είναι μία, ένα, ενωμένη, όχι για λίγα χρόνια, για όλη τους τη ζωή. Καθώς όλη η οικογένεια έχουν την ίδια εξουσία να ονομάζονται τέκνα Θεού, γιατί όλη η οικογένεια δέχτηκε τον Χριστό και απολαμβάνουν την αγάπη του Θεού Πατρός, την χάρη σε όλα του Ιησού Χριστού και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Χαίρεται ο ψαλμωδός για αυτά που ζει και δοξάζει το Θεό. Βρήκα κατοικία, βρήκα φωλιά που είναι τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλιά μου, Κύριέ μου και Θεέ μου.
τα θυσιαστήριά σου, εκεί που έρχομαι να σε συναντήσω, εκεί που επιθυμεί η ψυχή μου να βρεθώ για να σου μιλήσω και να μ' ακούσεις, για να μου μιλήσεις και να σ' ακούσω, για να αισθανθώ τη δόξα σου, την αγάπη σου, για να αισθανθώ την παρηγοριά σου, τη δύναμή σου, τη βοήθειά σου. Γι' αυτό και αρχίζει τώρα ο ψαλμοδός να μας αποκαλύπτει πνευματικούς νόμους, δια Πνεύματος Αγίου, όχι ο άνθρωπος, το Πνεύμα το Άγιο, πνευματικούς νόμους απαράβατους, που είναι απόλυτη ανάγκη ενσυνείδητα με επίγνωση να γνωρίζουμε, ώστε ζώντας παράλληλα και σύμφωνα με αυτούς τους πνευματικούς νόμους να απολαμβάνουμε όλο το έλεος, όλη τη χάρη, όλη την αγάπη, όλη τη δύναμη του Θεού. Γιατί όπως στον φυσική μας ζωή υπάρχουν φυσικοί νόμοι που δεν μπορούμε να τους παραβούμε, αντιθέτως αν περπατάμε ζώντας σύμφωνα με αυτούς βρισκόμαστε σε ευρυχωρία, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ο απλός πνευματικός νόμος της βαρύτητος. Ό,τι και αν αφήσεις βαρύ θα πέσει. Δεν πρόκειται να μην πέσει, θα πέσει. Γι' αυτό και έχουμε σκάλες, δεν πηδάμε από το παράθυρο. Γι' αυτό και υπάρχουν τα σανσέρ. Ένας άλλος όμως επίσης σοβαρότατος φυσικός και πνευματικός νόμος είναι ότι στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Ο υπερήφανος όσο ψηλά και να τον πετάξει, να φτάσει, εξάπαντος θα γκρεμίσει. Θα μείνει μόνος του, αβοήθητος, χωρίς κανέναν δίπλα του και χωρίς να προσφέρει, αλλά ούτε να μπορεί να λάβει κάτι από κανέναν. Εξάπαντος θα μείνει μόνος του, εξάπαντος θα φύγουν όλοι από δίπλα του. Θα πέσει. Για τους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, στους ταπεινούς μόνο δίνει χάρη. Ο ταπεινός ό,τι δυσκολία και να έχει θα βρίσκει χάρη από το Θεό και ο Θεός θα τον υψώνει. Και έτσι φαίνεται η μεγάλη διαφορά αυτό που λέει, αυτού του πράγματος που λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου. Μάλιστα αυτό που θα πει στο τέλος, που δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Γι' αυτό με επίγνωση πρέπει να γνωρίζουμε τους πνευματικούς νόμους. Γιατί θα φτάσουμε εκείνη τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, γιατί η ζωή του ανθρώπου είναι μικρή, 70 και νευρωστία 80. Πότε έφτασα κοντά στα 70 ούτε το κατάλαβα. Είναι μικρή η ζωή του ανθρώπου. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να υπάρχει αιώνια, γιατί τον έχει πλάσει ο Θεός να είναι ψυχή ζώσα. Αλλά το ζήτημα είναι πού θα υπάρχει και πώς θα βιώνει την αιωνιότητα. Η μεγάλη διαφορά είναι εκείνη τη στιγμή, η οποία εξαρτάται από τη σημερινή μας μέρα. Έλθετε η ευλογημένη του Πατρός μου. Κληρονομήσατε τη Βασιλεία του Θεού, την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου. Είναι τα πάντα έτοιμα. Αλλά από την άλλη μεριά θα ακουστεί επίσης: υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου, εις το πύρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού, όχι για τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Και αυτά δεν μας τα λέει για να φοβηθούμε, αλλά μας τα λέει για να γνωρίσουμε την αλήθεια των πραγμάτων και να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, μη ως άσοφοι, άφρονες, αλλά ως σοφοί. Ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες που βλέπουμε τα σημεία όλα να έχουν εκπληρωθεί και ακόμη πιο έντονα να εκπληρώνονται, γιατί οι μέρες είναι
πονηρές. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, με προσοχή να εξετάσουμε τους πνευματικούς νόμους που λέει ο Λόγος του Θεού. Μακάρι πρώτον οι κατοικούντες εν το οίκο σου, όχι οι επισκεπτόμενοι των οίκων σου, οι κατοικούντες των οίκων σου, αυτοί που με επίγνωση ομολογούνε, αισθάνονται, βιώνουνε, ζούνε την καθημερινότητά τους μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Το σπίτι μου, οι συγγενείς μου, οι φίλοι μου, τα αδέλφια μου είναι η εκκλησία του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού είναι το σώμα του Χριστού και όλοι εμείς είμαστε μέλη του ενός σώματος του Ιησού Χριστού, όπου κεφαλή του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχουν άνθρωποι ηγεμόνες, ηγέτες, ιδιαίτεροι. Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Και το τονίζω για να προσέχουμε, μην τυχόν και πάρει τίποτα η καρδιά μας, το μυαλό μας, και φύγουμε από αυτούς που βρίσκουν χάρη, τους ταπεινούς, και μπούμε σε αυτούς που αντιστέκεται, που αντιτάσσεται ο Θεός τους υπερηφάνους. Γιατί η υπερηφάνεια είναι δίπλα, πλησίων στον κάθε άνθρωπο, να κυριαρχήσει από κάποιες επιτυχίες που είναι χάρη Θεού. Αν παραγνωρίσουμε ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Τα πάντα είναι μέσα στο φως, γιατί ο Θεός είναι φως. Αρχίζει λοιπόν να εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και το σπίτι του είναι το σπίτι του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, η εκκλησία του Θεού. Δεν ψάχνει να βρει άλλα σπίτια να κατοικήσει, γιατί το σπίτι του είναι η εκκλησία του Θεού. Σε όλα τα άλλα που μένουμε φιλοξενούμενοι είμεθα. Οι συγγενείς μας είναι τα αδέλφια μας. Όλοι οι άλλοι είναι μέλλοντες με τη χάρη του Χριστού, και αυτοί να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, εάν πραγματικά επικαλεστούν το όνομα του Χριστού. Το δεύτερο όμως, το επίσης πολύ σημαντικό ως προς τους πνευματικούς νόμους, είναι μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμη είναι εν σύ. Και ποιοι είναι αυτοί? Εν την καρδία των οποίων είναι η οδή σου. Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, πού θέλεις να πας? Πιο απλά, για πού το βάλες? Ποιος είναι ο σκοπός σου? Τι θέλεις, τι επιθυμείς? Γιατί πάντοτε ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι, να προχωράει. Το ερώτημα είναι, πού θέλεις να πας? Και ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει. Εάν θέλεις, αν μέσα στην καρδιά σου, ή αν η επιθυμία σου είναι να θέλεις τα σωδούς του Κυρίου, να πας το δρόμο που θα σε οδηγεί στο Χριστό, τότε είσαι μακάριος, γιατί έχεις μία δύναμη μοναδική, που δεν μπορείς να την αποκτήσεις όπως προσπαθούν οι άνθρωποι, με τα χρήματα, με τις σπουδές, με τα λεφτά, με τις δουλειές, με τα μπράτσα, με. Αυτή είναι η δύναμη η οποία είναι προσωρινή και χάνεται. Η δύναμη που είναι και τώρα και πάντοτε είναι αν η δύναμή σου είναι ο Κύριος. Εάν πραγματικά ο Κύριος είναι η δύναμή σου. Αν δηλαδή θυμηθείτε, για να το καταλάβουμε, όταν ο Δαβίδ είδε το Γολιάθ μπροστά, δεν φοβήθηκε, γιατί η δύναμή του ήταν ο Κύριος των δυνάμεων. Και μάλιστα το είπε κιόλας, εσύ έρχεσαι μαζί μου εναντίον μου με την ασπίδα σου, με το δόρυ σου, με το σπαθί σου, με το μέγεθό σου,
αλλά εγώ έρχομαι εναντίον σου εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Η δύναμή μου είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα Χριστούλη, με μια εικονίτσα, με ένα γαλματάκι, με ένα παραμυθάκι. Έχουμε να κάνουμε με τον Κύριο των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, των επουρανίων, των επιγείων, των καταχθονίων, που είναι ο Δημιουργός, ο αιώνιος, ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν λοιπόν ο Κύριος των δυνάμεων θέλεις και μπορείς να είναι δύναμή σου, φρόντισε να εξετάσεις πού πας. Περπατάς την οδόν του Κυρίου? Περπατάς το θέλημα του Θεού? Πηγαίνεις να συναντήσεις τον Κύριο? Τότε ο Κύριος των δυνάμεων θα είναι δύναμή σου, και λέει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, εάν ο Θεός είναι μεθυμών, ποιος μπορεί να είναι καθυμών? Ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου, αν ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, είναι υπέρ σου? Το κρίσιμο λοιπόν σημείο στη ζωή μας σαν αρχή, εκτός από το να κατοικούμε στον οίκον του Θεού, είναι πού πηγαίνουμε, τι θέλουμε, τι εξητούμε, ποιος είναι ο σκοπός μας, ποιος είναι ο στόχος μας. Εάν όλα αυτά έχουν τέρμα αυτόν που είναι ο Κύριος των δυνάμεων, τότε είσαι δυνατός εν Κυρίω, δυνατός εν Πνεύματι Αγίω, δεν υπάρχει αδυναμία εν σύ, γιατί και αν είσαι αδύνατος, τότε ο Θεός θα αποδεικνύεται στη ζωή σου δυνατός. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι δυνατοί εν Κυρίω, γιατί περπατούν πηγαίνοντας να συναντήσουν Αυτόν, και αν περάσουν από κοιλάδα θρήνου, κλαθμόνος, θλίψεως, ταλαιπωρίας, κακού, τότε τα πάντα θα τα διορθώνει ο Θεός στο περπάτημά τους. Θα καταστήσουν την κοιλάδα του κλαθμόνος και τον άνυδρο και άγωνο τόπο πηγή υδάτων, καθώς η βροχή θα γεμίζει ακόμη και τους λάκους στην κοιλάδα του κλαθμόνος. Θα μεταβάλει τα πάντα στο περπάτημά σου ο Θεός. Θα μεταμορφώνει τα πάντα. Και μάλιστα πώς? Θα προβαίνουνε από δυνάμεως εις δύναμη στην καθημερινότητά τους. Δεν θα προβαίνουν από αδυναμία σε αδυναμία, από λάθος σε λάθος, από πάθημα σε πάθημα, από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Και αν βιώνουνε κοιλάδα κλαθμού και οδυρμού και θλίψεως και ταλαιπωρίας, αυτοί θα προβαίνουνε από δύναμη σε δύναμη, καθώς θα προχωράνε μέχρι να φτάσουνε ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων, και εκεί θα υπάρχει ανάπαυσης και εκεί θα υπάρχει ευλογία και δοξολογία. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, ποιος είναι ο στόχος σου, τι θέλεις, πού πηγαίνεις, τι επιθυμείς, τι ζητάς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν από μόνα τους, παρακυρίου. Μη ζητάς όλα τα άλλα, γιατί δεν πρόκειται να τα κατακτήσεις. Ζήτα πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι το περπάτημα στο θέλημα του Θεού, και όλα τα άλλα ο Θεός θα στα προσθέτει από μόνος του, και θα περπατάς από δόξα σε δόξα, από ευλογία σε ευλογία, από δύναμη σε δύναμη, και εσύ και η οικογένειά σου και το περιβάλλον σου. Μόνο όμως
αν η δύναμή σου είναι ο Κύριος, επειδή ο στόχος σου, το περπάτημά σου, τα βήματά σου είναι σε κατευθυνούν προς το πρόσωπο του Κυρίου, μέσα στο αγιαστήριο του Κυρίου, πιο απλά στο Λόγο του Θεού, στο ταμείο σου, στην ώρα της προσευχής, βασικά μέσα στις σκηνές, στις αυλές και στην παρουσία του Θεού. Και δοξάζει τώρα ο ψαλμοδός, αλλά και προσεύχεται: Κύριε Θεέ των δυνάμεων, άκουσε την προσευχή μου, άκουσε με προσοχή. Θεέ του ανθρώπου, του Ιακώβου, Κύριος των δυνάμεων, είναι και Υιός ανθρώπου, είναι και Θεός που ασχολείται με τον άνθρωπο. Δεν είναι να ασχολείται με όλες τις δυνάμεις πάνω στις οποίες είναι ο Κύριος, αλλά ιδιαίτερη φροντίδα του, ιδιαίτερη φροντίδα εν χαρά του Κυρίου είσαι εσύ. Είσαι ο αδύναμος, ο μόνος, το σπουργητάκι, η πέρδικα, η εποάζουσα και μη νεοσούσα. Η φροντίδα του Χριστού, η χαρά του Χριστού είσαι εσύ. Ποιος εσύ που πηγαίνεις προς Αυτόν, που σε βλέπει με χαρά να έρχεσαι προς Αυτόν μέσα από το Λόγο Του, μέσα από την προσευχή, μέσα στην Εκκλησία. Πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, το που πηγαίνουμε, τι θέλουμε, τι ζητάμε, τι κάνουμε. Να σε βλέπει ο Θεός ότι έρχεσαι σε Αυτόν. Και έρχεσαι σε Αυτόν, θα το δούμε παρακάτω, με μια καρδιά καθαρισμένη, αγία, χωρίς κακίες, χωρίς παράπονα. Γιατί μόνο οι καθαροί την καρδία θα δουν, ενώ πηγαίνουν προς Αυτόν, το Κύριο. Δεν θα τον δεις αλλιώς. Δεν πρόκειται να τον δεις αλλιώς, έστω και αν πηγαίνεις, αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρισμένη, η συνείδησή σου δεν είναι καθαρισμένη. Μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού μετανοήσεις και εξομολογηθείς τον Κύριο τα πάντα, αφού προηγουμένως πάλι συγχωρήσεις τους πάντες για τα πάντα, ώστε να απολαύσεις τη συγχώρεση και να ανοίξει ο δρόμος της ευλογίας προς το θρόνο της χάριτος του Θεού. Δες με, Κύριέ μου, γιατί είσαι η ασπής μου, επίβλεψον με ευμένεια επάνω μου, γιατί είμαι το παιδί σου, γιατί δέχομαι το Χριστό, γιατί με βάφτισες με Πνεύμα Άγιο, γιατί σ' αγαπάω, γιατί μ' αγαπάς. Και το συμπέρασμα είναι: πιο καλά να ζει ο άνθρωπος μια μέρα στον οίκον του Θεού θυρωρός, παρά χίλιες μέρες στις σκηνές της πονηρίας. Και εδώ να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τη μονιμότητα της παρουσίας του Θεού στον οίκον του και την προχειρότητα και προσωρινότητα των σκηνών της πονηρίας. Ο πιστός άνθρωπος είναι αιώνιος. Ο πονηρός άνθρωπος που δεν δέχεται Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, δεν δέχεται το αίμα του Χριστού να καθαρίζει την καρδιά του, το πνεύμα του, το σώμα του, την ψυχή του, και δεν μπορεί, γιατί δεν θέλει να συγχωρήσει. Κατοικεί σε σκηνές προσωρινότητος, προχειρότητος πονηρίας. Ο άνθρωπος όμως, ο μακάριος που κατοικεί στον οίκον του Θεού, απολαμβάνει τα πάντα. Και για να καταλάβουμε αυτό το πάντα πόσο αληθινό είναι,
ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο αψευδής, ο Θεόπνευστος, μας βεβαιώνει, αφού ο Πατέρας Θεός δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε τον Υιόν του το μονογενή, αλλά τον έστειλε να γίνει κατάρα αυτός για να μην είμαστε εμείς καταραμένοι. Αντικατέστησε ο Θεός την κατάρα τη δική μας για τις παραβάσεις μας, τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας με την κατάρα του Χριστού. Τον έστειλε να γίνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά επικατάρατος για να είμαστε ευλογημένοι εμείς. Αυτός λοιπόν ο Πατέρας ο αιώνιος που δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή και τον έστειλε κατάρα και τον έδωσε σε μας, μας τον χάρισε, δεν θα δώσει δι' αυτού τα πάντα εις εμάς? Εν αυτό πάντες εμείς είμεθα πλήρης. Και μάλιστα ολοκληρώνει: ο Θεός στη ζωή μου είναι ήλιος, περπατώ στο φως, σκοτάδι δεν υπάρχει. Η αμηχανία του σκότους, η αδυναμία του σκότους, ο φόβος του σκότους, η αγωνία του σκότους, ο θάνατος του σκότους, σε μένα δεν υπάρχει. Γιατί σε μένα, στον πιστό άνθρωπο, γιατί ο Θεός είναι ήλιος, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αλλά δεν είναι μόνο ήλιος, είναι και ασπής, είναι ο υπερασπιστής μου. Δηλαδή δεν είμαι, λέει ο ψαλμωδός, ανυπεράσπιστος. Έχω υπερασπιστή που το όνομά του είναι Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Και αν δεν είχαμε αυτόν υπερασπιστή, ζώντες θα είχαμε πάει στον Άδη. Και εκτός του ότι χάρη και δόξα δίνει ο Θεός στα παιδιά του, έρχεται και μας λέει κάτι που δεν μπορεί να το πιστέψει ο άνθρωπος. Δεν θα στερήσει ουδενός αγαθού αυτός ο ελεήμων Θεός, αλλά τον άνθρωπο που περπατάει για να τον συναντήσει, εν ακακία, με καθαρή καρδιά. Θέλεις όλα τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν πάση ευλογία πνευματική στα υπουράνια. Θέλεις πάσαν ευλογία πνευματική στα υπουράνια, να την απολαμβάνεις και να μην στερείσαι ουδενός αγαθού παρακυρίου. Ένα είναι το ζητούμενο: πού πηγαίνεις, πώς πηγαίνεις. Πού πηγαίνεις? Μόνο στην οδόν του Κυρίου για να τον συναντήσω. Μόνο όπου στο τέλος θα συναντήσω τον Κύριο. Πού πηγαίνεις να μελετήσω το Λόγο του Θεού? Πού πηγαίνεις στην Εκκλησία? Πού πηγαίνεις στις προσευχές των Αγίων? Πού πηγαίνεις στο ταμείο μου? Γιατί? Για να συναντήσω τον Κύριο. Εκεί πηγαίνω. Προσκαρτερώ να συναντήσω τον Κύριο. Πώς πηγαίνεις? Πηγαίνεις με πνεύμα ταπεινού ή πηγαίνεις υπερήφανα? Δεν θα το συναντήσεις. Πηγαίνεις με καρδιά συντετριμένου, καθαρισμένη, αγία, μετανοημένη και συγχωρούσα? Θα τον συναντήσεις, και ιδιαιτέρως τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή με φόβο Θεού να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά από την οδόν του Κυρίου. Τότε κανένα αγαθό δεν θα λείπει από τη ζωή σου. Ούτε προσωπικό, πνευματικό, ούτε οικογενειακό, πνευματικό και φυσικό, ούτε εκκλησιαστικό, ούτε σε καμία πτυχή της ζωής σου δεν θα είσαι πλήρης εν αυτό. Η απόλυτη ευλογία να πηγαίνεις πάντα για να συναντήσεις προσκαρτερών τον Κύριο, με καρδιά καθαρισμένη και συντετριμένη, με πνεύμα ταπεινού και τρέμοντας το Λόγο του Θεού.
Και τότε ο άνθρωπος αυτός στα μάτια του Θεού έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι ελπίζων εις τον Κύριο των δυνάμεων. Ευλογημένος κατά πάντα είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο, και αυτός που ελπίζει στον Κύριο έχει αυτά στην καρδιά του, στο μυαλό του και στη σάρκα του. Έχει επίγνωση αυτών των πνευματικών νόμων και περπατάει σύμφωνα με αυτούς, γιατί ελπίζει στον Κύριο. Αυτό θα πει αν σε ρωτήσει κάποιος τι σημαίνει ελπίζω στον Κύριο και μόνο στον Κύριο. Περπατάω έτσι πως περιγράφει σε αυτό το ψαλμό το Πνεύμα το Άγιο. Ευλογημένος λοιπόν ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και η ελπίδα του είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό πηγαίνει αυτόν μόνο να συναντήσει. Αυτόν θέλει στο τέλος της ζωής του, της ημέρας του, της υποθέσεως. Τον Χριστό να κάνει δικαιοσύνη. Ευλογημένος είναι ο ελπίζων στον Κύριο. Γιατί μοιάζει με δέντρο που είναι πεφυτευμένο δίπλα στο ποτάμι και δεν φοβάται μην έρθει το καύμα, γιατί απλώνει τις ρίζες του και παίρνει πλούσια όλα τα αγαθά που χρειάζεται. Δεν υπάρχει ουδεμία στέρηση σε αυτό. Με αποτέλεσμα το φύλωμά του να θάλει, η ευλογία να φαίνεται σε αυτόν, στην οικογένειά του, στη ζωή του. Και ο καρπός του να είναι παντοτινός, καλός και ευλογημένος. Ο καρπός του σε αγιασμό. Ό,τι κάνει να το ευωδώνει ο Θεός. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί του. Γιατί ελπίζει στον Κύριο και η μόνη του ελπίδα είναι ο Κύριος. Αμήν.